διαδικτυακή μας εκπομπή. Πρώτη μας εκπομπή και σήμερα θα ήθελα να ξεκινήσουμε ένα ποδοσφαιριστή. Μεγάλη ψυχή για την ομάδα του. Θα χαρακτηρίζει ένα θηρίο που νιώθει ελεύθερο μόνο όταν το ρίχνει στον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο υπάρχει μια ιδιαιτερότητα από την προσωπικότητά του. Έχει πετύχει να μην προκαλέσει ποτέ του και είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση για πολλούς. Να καλωσορίσουμε τον Μαρίνο Σαντσά, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Τι το ξεχωριστό είχε το φετινό πρωτάθλημα τόσο για σένα όσο και για την ομάδα σου? Καταρχήν να σας ευχαριστήσω, συγχαρητήρια για την εμπιστοσύνη σας. Τώρα όσον αφορά το πρωτάθλημα, ήταν ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, από γενικής απόψεως. Πέρασαμε αρκετές δυσκολίες. Ξεκινήσαμε από την Ευρώπη. Ο στόχος μας ήταν η ομίλη. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Και μετά έπρεπε, σαν ΑΠΟΕΛ, να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Βρεθήκαμε στο μείον 6 και έτσι είχαμε αρκετές συζητήσεις και γενικότερα από όλο το υπήρξε αρκετή κριτική. Είχε μεγάλη κριτική εναντίον μας. Και όμως κλείσαμε πολλά στόματα με αυτό το πρωτάθλημα και πιστεύω η κατάκτηση ήταν σε πολύ εντυπωσιακή και ωραία. Αν είχε να σκεφτείς μέσα από τη φετινή πορεία, ποιο θα ήταν το πιο σημαντικό κομμάτι για σένα? Εντάξει, φέτος εγώ δεν έχω αγωνιστεί σε πάρα πολλά παιχνίδια. Ήμουνα περισσότερες φορές στον πάγκο της ομάδας. Χαρακτηριστικό θα πω το παιχνίδι με τον Απόλλωνα, που έγινε αυτή θεϊκή παρέμβαση, θα το χαρακτηρίζα, για να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Έγινε το χάσιμο της φανέλας του Αντωνιάδη. Μου έχουν αξιοπονήσει τελευταία στιγμή, μπήκα μέσα. Αλλά πίστευα όμως ότι θα κερδίζαμε το παιχνίδι. Δεν μπήκα μόνο και μόνο για να πω ότι ναι, θα πω μέσα για να πάρω συμμετοχή. Έτσι αλλιώς η συμμετοχή ήταν στο έως της καθυστερήσης. Ένιωθα με ό,τι έχω ιερό. Πίστευα ότι αυτό το παιχνίδι θα το κερδίζαμε και αυτό έγινε. Απλά να αναφέρουμε ότι ακόμα και ο Βάγκη Ιωβάνοβιτς ασχολήθηκε με περιστατικό και μετά τέλος του αγώνα είχε να αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή θα τη γράψει στο βιβλίο της ζωής του ως ποδοσφαιριστή και ως προπονητή. Για να καταλάβουμε τη σημασία και τι είχε συμβεί εκείνη τη στιγμή. Για μην ξεχνούμε, η ομάδα εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν στο πλήν 6, διατηρήθηκε στο πλήν 6 από την ανόρθωση και έπειτα ξεκίνησε η αντεπίθεση και η πορεία για τον τίτλο. Ναι, ήταν κομβικό σημείο, μπορώ να πω. Γιατί με μια απώλεια βαθμών θα μέναμε αρκετά πίσω και αυτό μας βοήθησε να κάνουμε έτσι μια πολύ καλή πορεία μέχρι το τέλος. Επειδή είχες αναφερθεί στο λιγοστό χρόνο συμμετοχής των οποίων είχες, μην ξεχνούμε και το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίσες. Σε κράτησε αρκετό καιρό έξω από τις προπονήσεις. Ωστόσο, τι ήταν αυτό που σε έκανε? Πολλοί θεώρησαν ότι θα ήσουν τελειωμένος, τελείωσε η καριέρα σου. Ωστόσο, εσύ επέστρεψες και αγωνίστηκες όσα λεπτά συμμετοχής έχεις πάρει. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να επιστρέψεις και να μην τα παραπείσεις? Εντάξει, ήταν ένας πολύ δύσκολος, μπορώ να το χαρακτηρίσω, τραυματισμό. Αλλά δεν είναι τραυματισμός μυϊκός ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν θέμα υγείας. Πέρασε μια καστεντερίτιδα που δυστυχώς ήταν υιογενής και μου προκάλεσε αμέσως ρήγμα στο περικάρδιο. Αυτά συμβαίνουν. Δυστυχώς συνέβη και σε μένα και έπρεπε να μείνω για αρκετό διάστημα εκτός προπονήσεων. Ευτυχώς για μένα ήταν το πιο ανώδυνο. Δεν μπορούσα να ήταν και χειρότερα τα πράγματα. Και είμαι άνθρωπος πεισματάρης. Πιστεύω είμαι πολύ της δουλειάς και ποτέ μου δεν τα παρατάω έτσι εύκολα στη ζωή μου. Μ' αρέσει να
να παλεύω για ό,τι για το κατάφερα και χτίσα μέχρι τώρα. Και ποτέ μου δεν σκέφτηκα να σταματήσω το ποδόσφαιρο για αυτόν το συμβάν. Η οικογένειά σου, να υποθέσω, ποια στάση είχε με τη δικιά σου απόφαση? Η οικογένειά μου ήταν πάντοτε στο πλευρό μου και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για δημοσία. Και η στήριξη τους ήταν πολύ, πάρα πολύ καλή και πολύ θετική, και το ώστε ούτε και ήδη δεν ήθελα να σταματήσω, και αυτό με βοήθησε πολύ περισσότερο. Να αλλάξουμε λίγο το κλίμα, θέλω να περάσουμε σε ένα τεράστιο κεφάλι μετά από εδώ. Τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς φεύγει. Εσύ ήσουν από τους τυχερούς που τον έζησες για όσα χρόνια πρισπέταν ο ίδιος στον ΑΠΟΕ. Τι ήταν αυτό που είδες στο πρόσωπο αυτού του προπονητή με τις τόσες επιτυχίες? Τα πόστα που έχουμε στον Αρχάγγελο δεν λειτουργήσει σωστά, τότε όλη η λειτουργία της ομάδας θα πάει χαμένη. Θα βρούμε ένα εξίσου καλό προπονητή. Έχουμε πάρα πολλά για τον κύριο Γιωβάνοβιτς. Μπορεί να μας φτάνει η εκπομπή. Εγώ τον έζησα και το 2003 και τον έχω ζήσει από το 2008 μέχρι σήμερα. Είναι ένας ξέρετος χαρακτήρας σαν προπονητής. Πιστεύω είναι ο καλύτερος που έχω δουλέψει μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Επαγγελματίας, δουλεύει για αυτήν την ομάδα με ό,τι έχει δεν έχει, αφοσιωμένος στη δουλειά του, που πιστεύω δεν το έχει κανείς άλλος προπονητής μέχρι τώρα στο ΑΠΟΕΛ. Πολύ μελετημένος, πάρα πολύ μελετημένος, ειδικά για την αντίπαλη ομάδα. Ξέρουμε σε κάθε παιχνίδι τα πάντα για τον αντίπαλο μας, ώστε είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε το κάθε παιχνίδι. Και ιδιαίτερα όταν παίζαμε και στο Champions League. Γι' αυτό και κάναμε αυτές τις μπορώ να τις χαρακτηρίσω εξωπραγματικές πορείες, γιατί θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη μας. Αυτός ο προπονητής μας έδωσε ένα στίγμα, έναν δικό του χαρακτήρα μέσω προπονήσεων αλλά και μέσω παιχνιδιού. Έχω περιέργεια να μάθω οι προπονήσεις πώς λειτουργούσαν με αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, γεννάτε προπόνηση, πώς νιώθατε εκείνη τη στιγμή, τι σας έκανε να καταφέρνετε τελικά να βγάζετε κάθε ποδοσφαιριστή ξεχωριστά, όποιο χρόνο και χρειαστεί, να μην στον αγωνιστικό χρόνο, να βγάζετε 100% των δυνατοτήτων, ίσως και περισσότερο θα έλεγα. Ναι. Υπήρχε μια σοβαρότητα στις προπονήσεις, κανένας καθησυχασμός, πειθαρχία στις προπονήσεις, ώστε ό,τι κάνεις στην προπόνηση θα το κάνεις και στο παιχνίδι. Αυτός είναι ο νόμος του ποδοσφαίρου και δεν αλλάζει, γιατί εμείς έτσι πρέπει να το αλλάξουμε. Ό,τι κάνεις στην προπόνηση θα το κάνεις και στο παιχνίδι. Φυσικά, να αναφέρω και για τους άλλους βοηθούς, γυμναστές, γιατί είναι δουλειά όλων αυτά τα χρόνια που έχουμε δουλέψει και έχουμε καταφέρει τόσα πολλά. Να αναφερθώ ιδιαίτερα στον γυμναστή της ομάδας, Γιώργο Παρασκευά, που κατά την άποψή μου είναι το άλφα και το ωμέγα, ο γυμναστής της ομάδας, να μπορεί να έχει την ομάδα φρέσκια, να έχει την ομάδα σε πολύ ψηλό επίπεδο, να προσέχουμε από τραυματισμούς, γιατί κατά ψήματα οι προπονήσεις είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο, πολύ δυνατές. Φυσικά η βοηθή, Γιάννος Ιωάννου, ο Έρακ, ο Χριστός ο Κόντης,
και ο κύριος Σούμιτς που το επιτελείο εκεί κάνουν εξαιρετική δουλειά ώστε να έχει μια ομαλή λειτουργία και η προπόνηση αλλά και γενικά στα παιχνίδια. Μάριος Γεωργίου, Γενικός Διευθυντής, Γιώργος Σαββίδης του επιτελείου εκεί στον Αρχάγγελο που προσπαθούν να έχουν μια ροή στα πράγματα. Απλά να αναφέρω ότι μέσα από όλα αυτά βλέπω ότι κάνω μια ερώτηση και μου αναφέρει όλο το προσωπικό του αποέτη. Δηλαδή, βλέπουμε και σε ένα ξεχωριστό σαν άνθρωπο πόσο εκτιμάς αυτές που δουλεύουν δίπλα σου, αλλά και πόσο ομαδικό ήταν όλα αυτή η δουλειά που γινόταν στο ΑΠΟΕΛ. Ναι, γιατί αν έναν από τα πόστα που έχουμε στον Αρχάγγελο δεν λειτουργήσει σωστά, τότε όλη η λειτουργία της ομάδας θα πάει χαμένη. Ξέχασα να αναφέρω ένα και ακόμη πολύ σημαντικό, είναι οι ψηφιαυτές, οι γιατροί, ο γιατρός Σχίζας, ο γιατρός Βαβαγιάννης, ο ψηφιαυτής ο γονιάτης, με τα άλλα παιδιά εκεί. Αν δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, δεν θα υπάρχει και σωστή λειτουργία, γιατί κακά τα ψήματα, οι τραυματισμοί σε ένα ποδοσφαιριστή είναι μέσα στο παιχνίδι. Και είναι πολύ σημαντικό να επιστρέψεις όσο πιο σύντομα γίνεται ξανά στους αγωνιστικούς. Η επόμενη μέρα για τα βοήθεια θα ήταν χωρίς τον Ιβάγη Ιβάνοβιτς. Κατά την άποψή μου, δεν πρέπει να υπάρχει μέτρο σύγκρισης για τον άλλον προπονητή που θα έρθει λίγα σύντομος. Πρέπει να του δοθεί χρόνος, όπως δόθηκε και στον κύριο Ιωβάνοβιτς. Και εντάξει, βλέπουμε πως θα είμαστε αισιόδοξοι ότι θα βρούμε έναν εξίσου καλό προπονητή ώστε να κάνουμε τα ίδια βήματα και μεγάλα βήματα. Ας επιστρέψουμε στα προσωπικά σου, ας το θέσω έτσι, με ένα θέμα το οποίο αφορά ποδοσφαιριστές, σημαίες για μια ομάδα, η οποία είναι ουσιαστικά ένας ποδοσφαιρικός χάρτης που καταθέτουν την πορεία της ομάδας και την ιστορία. Τέτοιοι ποδοσφαιριστές βλέπουμε να είναι ο Στίβεν Τζέραντ του Λιβερπούλ, ο Φράντζιο Σκοτώτη στη Ρώμα, είναι ο Ράιαν Γκίγκς στη Manchester United. Είσαι και εσύ, συμπληρώνεις περίπου 18 χρόνια παρουσίαση στον ΑΠΟΕΛ. Τι είναι αυτό που κρατάει ένα ποδοσφαιριστή για τόσα χρόνια σε μια ομάδα? Η άποψή μου είναι η σκληρή δουλειά, η θέληση το να παραμείνεις σε μια ομάδα, η καλή λειτουργία στην ομάδα, πολύ σημαντικό, οι συμπαίκτες είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για το αν θα έχεις μια μακρόχρονη πορεία σε μια ομάδα, ώστε να πείθεις ότι ναι, μπορείς να αγωνίζεσαι για τόσα χρόνια. Πιστεύω αυτοί είναι οι παράγοντες. Η επιτυχία μπορεί να παίζει το δικό της ρόλο. Δηλαδή, όταν βρίσκεσαι σε μια επιτυχημένη ομάδα, τότε είναι πιο εύκολα τα πράγματα να παραμείνεις. Εντάξει, δεν θα το έλεγα αυτό ότι είναι παράγοντας σημαντικός, αλλά όχι και ο πιο σημαντικός. Γιατί ο Φραντζέσκο Τότι έχει πολλά χρόνια να πάρει το πρωτάθλημα. Όντως. Αλλά βέβαια παίζει ρόλο για σένα, για το πρεστή σου, για την εικόνα σου σαν αρχηγός της ομάδας, αλλά δεν νομίζω να είναι το πιο σημαντικός παράγοντας. Ποια είναι η σημασία της επιτυχίας μέσα από τα χρόνια, και δεν ξεχνάμε από το 1995 είχες πάρει δύο πρόσωπο πρωτάθλημα. Δηλαδή, τι σε δημιουργεί, ποια είναι η διαφορά μέσα από τα χρόνια που σου αλλάζει ένα τρόπο? Έτσι, όταν βρίσκεσαι στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ, συμμερίζεσαι με αυτήν την εικόνα, με αυτήν την άποψη, με αυτήν την ιδέα. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν είσαι στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ, πρέπει να πρωταγωνιστείς. Εγώ θέλω να συνεχίσω στην
στην ομάδα. Είναι ό,τι καλύτερο έχω βιώσει. Ήταν λάβει τα τσάσα, θα έλεγα. Didn't take nothing. Και αν δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις σε αυτήν τη δύσκολη ομάδα, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη ομάδα με μεγάλη πίεση, δεν μπορείς να αγωνιστείς στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Τώρα, όσον αφορά τους τίτλους, πρέπει να παίρνεις τίτλους, γιατί η ομάδα έτσι είναι γεννημένη. Στο σπίτι φαντάζομαι θα υπάρχει ένα μουσείο γεμάτο τρόπαια. Μπορεί να θεωρηθεί ως η ολοκλήρωση ενός ποδοσφαιριστή. Ναι, είναι το επίτευγμα όλων αυτών των χρόνων. Οι θυσίες που γίνονται για να κατακτήσεις ένα πρωτάθλημα ή ένα τρόπαιο. Και αυτό είναι κάτι το προσωπικό, είναι κάτι που σε γεμίζει σαν άνθρωπο, σαν ποδοσφαιριστή. Διερωτούμε αν στην τροπεδοθήκη σου πάεις, τα βλέπεις, τα κοιτάς, έρχονται αναμνήσεις σε σένα. Στο παρόν ακόμη δεν τα έχω κοιτάξει. Δεν ξέρω μετά που θα σταματήσω, σίγουρα θα τα ρίχνω μια ματιά. Θα λέω στα παιδιά μου, α, εδώ βγήκα καλύτερος παίχτης, εδώ ήταν το πρόθυμα της τάδε χρονιάς και ούτω καθεξής. Σε λίγες μέρες κλείνεις τα 35 χρόνια. Τα περισσότερα με μία μπάλα στα πόδια. Τι είναι αυτό που μπορεί να εύχεσαι ως ποδοσφαιριστής, ως αθλητής, αλλά και ως οικογενειάρχης? Δυστυχώς μεγαλώνω. Δεν μένω εκεί που ήμουν στα 17 όταν ήρθα. Δόξα τω Θεώ όμως έχω καταφέρει πάρα πολλά με αυτήν την ομάδα. Για μένα το πιο σημαντικό είναι αρχιδό να έχω υγεία. Δηλαδή, χωρίς την υγεία μας δεν μπορούμε να καταφέρουμε οτιδήποτε. Υγεία όχι μόνο σε μένα, αλλά και γενικά σε όλο τον κόσμο, αλλά στην οικογένειά μου, που θέλω ξανά να τους ευχαριστήσω, που χωρίς τη στήριξη τους δεν θα πετύχαινα αυτά που πετύχαινα. Τώρα, ακόμη δεν έχω συζητήσει ούτε με την διοίκηση να θα συνεχίσω ή όχι. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Εγώ θέλω να συνεχίσω στην ομάδα που αγαπώ και αγάπησα μέχρι τώρα. Να αγωνίζεσαι ποδοσφαιρικά ή ίσως από έναν άλλο πόστο? Όχι ποδοσφαιρικά, γιατί αυτό που ξέρω να κάνω είναι να αγωνίζομαι. Τώρα θα με αφήσουμε από άλλο πόστο, αυτό δεν το γνωρίζω. Αλλά αυτό που επιθυμώ είναι να συνεχίσω για ακόμη ένα χρόνο. Γνωρίζω ότι διατηρείς και ένα γυμναστήριο. Ναι. Μίλα να λίγο. Δεν είναι μόνο γυμναστήριο, είναι κέντρο αποκατάστασης φυσιοθεραπείας και γύμνασης. Είναι, ονομάζεται Sport Dimension Cyprus. Είναι στο ΓΑΣΥΠΗ, στο δεύτερο όροφο του Αλέκτρα. Είναι ένας ωραίος χώρος που μπορεί να έρθει οποιοσδήποτε ή να κάνει την εκείμνασή του ή αν του συμβεί οτιδήποτε ή με ταχυδητικά ή πριν να του συμβεί οτιδήποτε τραυματισμός, να κάνουμε τη φυσιοθεραπεία. Και το πλεονέκτημα που έχουμε πάνω στο ΓΑΣΥΠΗ είναι ότι υπάρχουν τα γήπεδα, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε μια συνεργασία με τον εργοφυσιολόγο κύριο Γιώργο Ζιώγα, που είναι και ο εργοφυσιολόγος της ομάδας του ΑΠΟΕΛ. Τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε μια ψυχή συνεργασία. Και κάνουμε, ασχολούμαστε με το performance, είναι απόδοση αθλητών. Μπορούμε να βοηθήσουμε στην ενδυνάμωση, την ευρωμηνή συναρμογή. Πιστεύω είμαστε καινούργιοι στον χώρο αυτό, αλλά με τη σκληρή δουλειά θα τα καταφέρουμε να πάμε όσο είναι ψηλά γίνεται. Ο κόσμος το από έτσι έχει αγαπήσει. Για σένα αυτή η αγάπη τι σημαίνει?
η αγάπη του κόσμου του ΑΠΟΕΛ είναι ό,τι καλύτερο έχω βιώσει σε αυτά τα χρόνια. Και τώρα που μιλάμε, η αγάπη του κόσμου είναι ανεκτήμητη. Το βλέπω σε καθημερινή βάση. Είναι ένα πράγμα που θα μου μείνει χαραγμένο, θα το ξεχάσω ποτέ μου. Και πιστεύω το ανταποδίδω μέσα στην αγωνιστικότητά μου. Και την ψυχή που παράβει. Την ψυχή που παράβει, με τη σοβαρότητα που με διακατέχει σαν αρχηγός της ομάδας. Κάτι τελευταίο, ένα σύνθημα το οποίο σου αρέσει να ακούς από την κερκίδα, τι θα ήταν? Είναι αρκετά τα συνθήματα που μου αρέσουν. Ένα είναι για σένα που χάσω το μυαλό. Το άλλο είναι πριν από χρόνια στη Λευκοσία. Αλλά και το πιο ωραίο είναι η βαριά. Η φανέλα που σαν τσάσα θα έλεγα. Ναι. Που έχει έτσι τα τελευταία χρόνια που το έχουν αφιερώσει. Είναι ένα ωραίο σύνθημα. Νομίζω ότι εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θέλω να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την παρουσία σου εδώ και να σε ευχηθούμε τα καλύτερα. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλές επιτυχίες. Ευχαριστούμε και ελπίζω η εκπομπή σας να πάει όσο είναι ψηλά. Ευχαριστούμε. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.